Πάμε να ανοίξουμε τώρα μία και να πραγματοποιήσουμε μία συζήτηση, η οποία βέβαια κάθε φορά με τον κύριο Φασούλα, κάθε συζήτηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προκύπτουν κάποια πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Χαράλαμπος Φασουλάς, ο κύριος Φασουλάς, γεωλόγος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, να τον ευχαριστήσω και να τον καλησπερίσω στην Κρήτη σήμερα εδώ στην Κρήτη TV. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Φασουλά, είναι να μιλήσουμε για αυτές τις αρχές πατημασιές, ωστόσο φιλοξενώντας σας, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, να μην ξεκινήσω λίγο και να μην έχω μία απάντηση και τη δική σας τοποθέτηση αναφορικά με τον χθεσινό σεισμό εκεί στη Ζάκρο, εκεί νοτιοανατολικά της Ζάκρου. Και θέλω να σας ρωτήσω, είναι κάτι δεδομένο πλέον ότι αυτός ο σεισμός δεν έχει να κάνει με το σεισμό του Αρκαλοχωρίου. Η επιστημονική κοινότητα έχει τοποθετηθεί. Ωστόσο, έντονος μετασεισμός δεν έχει υπάρξει αυτό το πρώτο 24ωρο, διανύουμε το δεύτερο 24ωρο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να ανησυχήσει. Κοιτάξτε, είναι ένα γεγονός που εμπνέει κάποια ανησυχία και θα πρέπει να το δούμε όλοι. Γι' αυτό και όλοι είναι λίγο συγκρατημένοι στο να εκφράσουν άποψη αν και κατά πόσον ο σεισμός αυτόν στον 6,3 ήταν ο κύριος σεισμός ή ενδεχομένως είναι κάποιος προσεισμός. Ήταν ένας περίεργος σεισμός, η αλήθεια είναι. Το νιώσαμε πάρα πολύ έντονα σε πολλές περιοχές της Κρήτης και της Μεσογείου με ένα διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τον προηγούμενο σεισμό του Αρκαλοχωρίου που είχε τη μεγάλη αυτή σεισμική. Και η επιτάχυνση ο συγκεκριμένος είχε μεγάλη διάρκεια και πολύ μεγάλη ταλάντωση. Και σχετίζεται ακριβώς με αυτά τα χαρακτηριστικά και είναι και περίεργος γιατί είναι από μια περιοχή που γνωρίζουμε ότι έχει κάποια μεγάλα υποθαλάσσια ρήγματα, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα έδινε ένα τέτοιο τύπου σεισμό. Το χαρακτήρισε κάποιος συνάδελφος σεισμός τύπου Ιαπωνίας. Γιατί στην ουσία, κατά κάποιο τρόπο, σαν να καβαλίκυψε λίγο η Κρήτη περισσότερο τη Μεσόγειο και να προχώρησε λίγο προς τα νότια. Είναι λοιπόν ένα γεγονός που από τη στιγμή που δεν έχουμε κάποιους μεγάλους μετασεισμούς, ξέρετε, αυτοί οι σεισμοί δεν δίνουν πολλούς μετασεισμούς αυτού του τύπου με αυτά τα χαρακτηριστικά. Όμως θα έπρεπε να δώσουν κάποιο σεισμό λίγο μεγαλύτερο όσον αφορά την έντασή του. Δεν το έχουμε, είναι ένας χώρος με τα μεγάλα ρήγματα και γι' αυτό έτσι είμαστε λίγο ακόμα συγκρατημένοι για να εκφράσουμε άποψη. Θα πρέπει να περάσουν πόσα 24 ώρα, πόσο διάστημα προκειμένου να προκύψουν δεδομένα τα οποία θα έχουν μια ασφάλεια. Τα δύο πρώτα 24 ώρα είναι αυτά τα οποία είναι κρίσιμα. Περιμένουμε να περάσουν για να δούμε στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί εκεί η κατάσταση. Είπατε πριν από λίγο πολλά ρήγματα η συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή. Έχει πολλά ρήγματα γιατί είναι κοντά και στο όριο, όπως λέμε, της Ευρωπαϊκής Πλάκας με την Αφρικανική και γι' αυτό είναι μια περιοχή η οποία εμπνέει κάποια ανησυχία. Ποιες οι προϋποθέσεις προκειμένου ένα ρήγμα να δώσει και ένα έτσι υψηλό μέγεθος ενός σεισμού? Κοιτάξτε, δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις. Το μέγεθος του ρήγματος, πόσο μεγάλο είναι αυτό το ρήγμα και στη συνέχεια πόσο πολλή ενέργεια έχει συγκεντρωθεί στην περιοχή για να σπάσει και να δώσει ένα σεισμό. Δεν γνωρίζουμε την ιστορία πολλών αυτών των ρηγμάτων γιατί είναι υποθαλάσσια, δεν έχουμε δυνατότητα να τα μελετήσουμε. Τα δεδομένα που έχουμε από σεισμογράφους είναι ενός αιώνα περίπου. Οπότε είναι πολλά πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε για την περιοχή. Λοιπόν, απαιτείται ψυχραιμία. Φαντάζομαι συμφωνούμε όλοι. Επιφυλακή. Είμαστε σε μια σεισμογενή περιοχή και πρέπει να είμαστε ψυχραιμοί. Και να μπούμε σε μια διαδικασία πρόληψης κατά κάποιο τρόπο, κύριε Φασουλά. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας. Πρόληψης και σωστής προετοιμασίας. Να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε και σε προσωπικό επίπεδο ένα σεισμό και να αντιδράσουμε σωστά στην περίπτωση που έχουμε μια ισχυρή σεισμική δόνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στις αρχές αυτές πατημασιές οι οποίες είχαν ανακαλυφθεί στην Κρήτη το 2002, αν δεν κάνω λάθος, σωστά. Ακριβώς, έχει. Ωστόσο, δίκιο. Ποιο είναι το νέο δεδομένο, η εξέλιξη ποια είναι? Το νέο δεδομένο και το νέο στοιχείο είναι ότι μπορέσαμε πλέον να χρονολογήσουμε με απόλυτη λεπτομέρεια και με τις πιο σύγχρονες μεθόδους που υπάρχουν την ηλικία αυτών των στρωμάτων και κατά συνέπεια την ηλικία που έχουν αυτές οι πατημασιές, αυτά τα ίχνη. Γιατί ξέρετε, επιστημονική κοινότητα είμαστε. Όταν δημοσιεύτηκε το 2017 αυτή η εργασία, υπήρξαν κάποιες ενστάσεις, κάποιες αντιδράσεις και μία από αυτές τις ενστάσεις ήταν ότι ενδεχομένως δεν ήταν σωστή χρονολόγηση που κάναμε για αυτές τις πατημασιές. Τώρα πλέον η χρονολόγηση καινούργια απέδειξε ότι αυτές οι πατημασιές είναι 6 εκατομμυρίων χρόνων και όντως είναι οι παλιότερες πατημασιές, τα παλιότερα ίχνη τα οποία έχει αφήσει πρόγονος του ανθρώπου πάνω στη γη. Μάλιστα, και πώς διατηρήθηκαν βέβαια τώρα μία ερώτηση ενός ανθρώπου ο οποίος δεν ανήκει, δεν είναι μέλος μιας επιστημονικής κοινότητας, είναι ένας απλός τηλεθεατής και θέτει αυτό το ερώτημα αυτή τη στιγμή.
πώς είναι δυνατόν να διατηρηθούν. Το περιβάλλον τότε που δημιουργήθηκε τα ίχνη ήταν, ας πούμε, δελταϊκό. Ήταν μια μορφή δέλτα όπου είχε πολύ ρηχές θάλασσες, λίμνες με γλυκό νερό, που πάνω σε αυτές τις λίμνες στην όχθη περπάτησε αυτό το είδος, αυτός ο πρόγονος του ανθρώπου, άφησε τα ίχνη του πάνω στη λάσπη και στη συνέχεια ήρθε πιθανόν μια πλημμύρα, μια βροχή που έφερε υλικό λεπτό κοκκιάμο που σκέπασε αυτά τα ίχνη. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο σκεπάστηκαν τα ίχνη, δεν καταστράφηκαν και μπόρεσαν να διατηρηθούν στο πέρασμα του χρόνου. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μια αναθεώρηση της αρχικής εκτίμησης. Ναι, λίγο περισσότερο, έγινε λίγο πιο παλιά πλέον η ηλικία από ό,τι είχαμε εκτιμήσει αρχικά. Είναι τώρα στα 6 εκατομμύρια χρόνια, παλιότερα θεωρούσαμε ότι ήταν γύρω στα 5,7 εκατομμύρια χρόνια. Ανοίγει ο δρόμος για παρόμοιες αναθεωρήσεις μεγάλων ανακαλύψεων. Ναι, ενδεχομένως το σημαντικό από αυτή την έρευνα και αυτό που περιμένουμε είναι να καταφέρουμε πέρα από τα ίχνη να βρούμε και κάποια πολυθώματα, να βρούμε δηλαδή τμήματα των οστών αυτού του οργανισμού που άφησε αυτά τα ίχνη. Γιατί τότε πλέον θα μπορούμε με απόλυτη βεβαιότητα να μιλήσουμε ότι έχουμε για ένα πρόγονο του ανθρώπου. Τώρα έχουμε τα ίχνη του μόνο, τα οποία με βάση τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά και όλα τα στοιχεία που έχουμε δείχνουν ότι πρέπει να ανήκει σε ένα συγγενικό είδος αυτού που ονομάζουμε γκρεκοπίθηκου, ο οποίος ξέρουμε σίγουρο ότι έζησε στην περιοχή της Αττικής, την ίδια περίοδο και στην περιοχή της Βουλγαρίας. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Φασουλάκη, ακόμα μια φορά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ.